Στην αντεπίθεση, μια ανακοίνωση πέρασε η εταιρεία που βρίσκεται υπό διερεύνηση και στην οποία ανήκει το όχημα που έχει κατασχεθεί από τι αρχέ. Αναφέρει ότι όποιε ενέργειέ τη έγιναν κατόπιν συνεννόηση με τι αρμόδιε αρχέ και προσθέτει ότι μάλιστα, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει στη δημοσίευση υποστηρικτικού υλικού τη επικοινωνία. Το εν λόγω αυτοκίνητο δεν υπήρχε ποτέ ενεργό στην Κύπρο παρά μόνο για δοκιμαστικού σκοπού και δοκιμέ, μόνο σε συσκευέ οι οποίε ανήκαν στην εταιρεία, ακολουθώντα τι οδηγίε των τοπικών αρχών και τι γνώσει του. Οι σχετικέ δοκιμέ έγιναν τον τελευταίο ένα χρόνο, όσοι είναι και οι και άκεια ζωή του βαν και όχι πριν τον Νοέμβριο του 2018. Η εταιρεία απορρίπτει επίση τι πληροφορίε και τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τι δραστηριότητέ τη και ενδεχόμενε σχέσει με κρατικέ υπηρεσίε. Γίνεται λόγο για ανακριβή δεδομένα και θεωρίε που αναμειγνύουν γεγονότα και προκαλούν σύγχυση. Η εταιρεία έχει εγγραφεί το 2013 και άρχισε να λειτουργεί περί τα τέλη του 2017. Μέσα από τη λειτουργία τη, η εταιρεία δεν έχει πωλήσει ούτε ενοικιάσει κανένα σύστημα intelligence στι Κυπριακέ Αρχέ. Αποκλειστικό σκοπό τη εταιρεία είναι η πώληση προϊόντων τεχνολογία που αναπτύσσει και δεν παρέχει με κανέναν τρόπο υπηρεσίε intelligence σε κανέναν από του πελάτε τη. Τέλο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι εργασίε τη στην Κύπρο δεν συνδέονται με την ευρακή κοινότητα δηλώνει ότι τηρεί του νόμου τη Κυπριακή Δημοκρατία και διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει μέσω τη νομική οδού. Οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία απορρίπτει σε ανακοίνωση η Εβραϊκή Κοινότητα στην Κύπρο, δίνοντα παράλληλα απαντήσει και για την άδεια οπλοκατοχή του Προέδρου τη. Ο Πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα δεν είναι ο ιδιοκτήτη του εν λόγω βαν, ούτε είναι μέτοχο ή κατέχει οποιαδήποτε θέση στι εταιρείε για τι οποίε γίνεται λόγο στον τύπο. Μέρο του ρόλου του Προέδρου τη Κοινότητα είναι οι διάφορε συναντήσει με πολιτικού αρχηγού και παράγοντε, καθώ και με άτομα τα οποία δεν ανήκουν στον Πολιτικό χώρο με του οποίου συζητούνται θέματα που αφορούν στην εβραϊκή κοινότητα. Λόγω του ρόλου του αυτού, υπήρξε στο παρελθόν στόχο απειλών από ξένε τρομοκρατικέ οργανώσει, γι' αυτό τον λόγο οι αρμόδιε αρχέ του παρήχαν αστυνομική προστασία. Απάντηση στι πληροφορίε που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για συναντήσει του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού με άτομα εμπλεκόμενα με την υπόθεση του κατασκουπευτικού βαν, δίνει το κόμμα σαν ανακοίνωσή του. Υπογραμμίζει ότι ο Αβέροφ Νεοφίτου είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον Πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα για θέματα που αφορούν του Ισραηλινού στην Κύπρο. Τον κύριο Σαχά Καυνή, ο Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον γνωρίζει από τη δράση του ω ενεργό μέλο και Πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα στην Κύπρο. Ο Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ποτέ είχε επαφή, ούτε και συναντήθηκε ποτέ ή γνωρίζει τον κύριο Ταλ -Τιλιά. Το όνομα του οποίου φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Ούτε φυσικά είναι σε θέση να γνωρίζει εάν και ποια σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του κύριου Ντίλιαν και άλλων μελών τη εβραϊκή κοινότητα Κύπρου. Ενώ την έντονη ανησυχία του πρόεδρου τη Δημοκρατία για το ενδεχόμενο παραβιάση τη ιδιωτικότητα των επικοινωνιών πολιτών και πολιτικών, μετέφερε με δηλώσει στο κρατικό ραδιόφωνο κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου. Φυσικά και ο καθένα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε ο ίδιο να είναι ε, αν θέλετε αντικείμενο θύμα. Μια τέτοια πρακτική, αλλά περισσότερο ανησύχησε γιατί θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο σε μια δημοκρατία, σε μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία, να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Τα ερωτήματα προ την κυβέρνηση σε σχέση με την υποδιερεύνηση υπόθεση επανέλαβε και σήμερα το Ακέλδια, το εκπροσώπου του Στέφανου Στεφάνου, ζητώντα απαντήσει για την εισαγωγή και τη δράση του Βαν, αλλά και για ύπαρξη πιθανών σχέσεων με κρατικέ υπηρεσίε και πολιτικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι θα γίνει πραγματική και αδιάβλητη έρευνα και αυτή θα κριθεί από τα αποτελέσματά της. Έχει την ευθύνη να δοθούν πραγματικές και πιστικές απαντήσεις στους πολίτες. Ότι δεν θα καταλήξει και αυτή άλλη μια έρευνα που θα σέρνεται μέχρι να ξεχαστεί χωρίς κανείς να λογοδοτήσει. Συμμαχιά Πολιτών, Κίνημα Αλληλεγγύη και Οικολόγοι ζητούν ενημέρωση για τι εξελίξει και εκφράζουν παράλληλα την έντονη δυσφορία του για το γεγονό ότι μόνο ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ έχει λάβει πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κατασκοπευτική δράση με θύμα και το ψευδοκράτο διαπιστώνει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτα από την παρουσία του Βαν στην Κύπρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα, η συσκευή παρακολούθηση είχε δυνατότητε να πραγματοποιεί υποκλοπέ και στα κατεχόμενα. Μάλιστα, ο αρθρογράφο διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η λειτουργία τη εταιρεία ιδιοκτήτρια του οχήματο στη Λάρνακα Καντασότα, στο πλαίσιο συμφωνία που υπέγραψαν το 2011 στη Λευκοσία η τότε πρόεδρη τη Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια και του Ισραήλ Σιμών Μπέρε για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών.